Ναι, και μετά από αρκετές ημέρες ακούμε και πάλι το ντρόουν του Ισραήλ να πετάει ακριβώς πάνω από τα κεφάλια μας και οι δηλώσεις του κυρίου Νετανιάχου για το σφυροκόπημα στη Χεζμπολά έχουν επιφέρει μια έκδηλη ανησυχία εδώ στην πόλη της Βηρυτού, τα νότια προάστια της οποίας τα βλέπετε ακριβώς από πίσω μου, και καθώς διανύουμε, Λίνα, ίσως την πιο κρίσιμη περίοδο από την αρχή των συγκρούσεων, ακόμη και το ξενοδοχείο μας ειδοποίησε και μας ενημέρωσε ότι πρέπει να εκενώσουμε για την ασφάλεια τη δική μας, των εργαζομένων, των τηλεοπτικών συνεργείων και των υπολείπων πελατών. Βέβαια, όχι μόνο η Βηρυτός, αλλά και ολόκληρος ο Λίβανος παραμένει σε σοκ από τη χθεσινή αιματηρή επιδρομή στα βόρεια της χώρας, αυτή τη φορά στη χριστιανική πόλη Αϊτού, που χτυπήθηκε για πρώτη φορά με αποτέλεσμα 23 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, σύμφωνα και με τη νεότερη ανακοίνωση. Και μάλιστα πριν από λίγο είχαμε και ένα νέο χτύπημα, αυτή τη φορά νότια του Λιβάνου, με 4 νεκρούς. Βλέπουμε ότι τα σφυροκοπήματα και τα χτυπήματα σε όλο το Λίβανο είναι ασταμάτητα. Μόνο σε ένα 24ωρο είχαμε πάνω από 200 αεροπορικές επιδρομές, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, από το Ισραήλ εδώ στη χώρα του Λιβάνου. Και πρέπει να σας πω ότι το Ισραήλ, ειδικά για το χτύπημα με τους 22 νεκρούς στη χριστιανική πόλη Αϊτού, δικαιολογεί ότι στόχευε ένα κτίριο της Χεζμπολάχ. Όπως έχουμε δει φυσικά και τα προηγούμενα 24ωρα, να ισχυρίζονται δηλαδή ότι ανάμεσα σε πληθυσμού, σε άμαχο πληθυσμό, κρύβονται στελέχη της Χεζμπολάχ και γι' αυτό το λόγο στοχοποιούνται τα συγκεκριμένα κτίρια. Μόνο που οι αναφορές που έχουμε από εδώ κάνουν λόγο για 23 νεκρούς από τον άμαχο πληθυσμό. Σε κάθε περίπτωση, αν σας μεταφέρω και την εξέλιξη ότι η πρεσβεία της Αμερικής έχει καλέσει τους πολίτες της εδώ στο Λίβανο, στη Βηρυτό συγκεκριμένα, να εγκαταλείψουν όσο το δυνατόν πιο άμεσα γίνεται, αυτό μας δείχνει να καταλάβουμε ότι βρίσκεται όλη η πόλη σε κίνδυνο και αναπόφευκτα υπάρχει ο φόβος ότι και πάλι θα μπει στο στόχαστρο των αεροπορικών επιδρομών μετά από 4 συνολικά ημέρες. Ενδεχομένως λοιπόν ο χρόνος να κυλάει και αντίστροφα. Να σε ευχαριστήσω πολύ.